έχουμε μαζί μας την κυρία Ρίξου με τον Όβιο Τροφολόγο, η οποία θα μας απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν τη διατροφή. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκλάβουμε να κάνουμε το μήνα. Η απώλεια διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό και ανάλογα με τον μεταβολισμό που υπάρχει. Το φυσιολογικό είναι να κάνουμε το 1% του βάρους μας περίπου την εβδομάδα, αν και αυτή η απώλεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες, διότι χάνονται τα υγρά. Είναι απαραίτητο να γυμναζόμαστε ταυτόχρονα. Σίγουρα η γυμναστική βοηθάει γιατί ενεργοποιείται ο μεταβολισμός και καίγεται πιο πολύ λίπος. Εάν όμως το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθούμε είναι χαμηλότερο σε θερμίδες σε σχέση με αυτές που καίμε, η γυμναστική δεν είναι απαραίτητη. Ο συνδυασμός πάντως διατροφής και δίαιτας σίγουρα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για να κάνουμε δίαιτα? Αυτό εξαρτάται από το πόσο κιλά θέλουμε να χάσουμε και μέχρι πότε θέλουμε να τα χάσουμε. Δίαιτα μπορούμε να ξεκινήσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή, αρκεί να το θέλουμε. Ποιες τροφές απαγορεύονται στη δίαιτα? Δεν υπάρχει απαγορευμένη τροφή. Όλες οι τροφές μπορούν να μπουν στη δίαιτα, αρκεί να τηρούνται οι σωστές ποσότητες και οι σωστοί συνδυασμοί. Μάλιστα, αν αποκλείσουμε κάποιες τροφές από τη διατροφή μας κατά τη διάρκεια της δίαιτας, μπορεί να επιφέρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα στην κατανάλωσή τους αργότερα. Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε υπομέτρηση? Το πρωτόκολλο λέει να είμαστε 4 ώρες νηστικοί και να μην έχουμε καταναλώσει ποτά ή ροφήματα, και να μην έχουμε έντονη φυσική δραστηριότητα ή γυμναστεί τις προηγούμενες 12 ώρες.